όντας Θεούς. Τώρα δε φεογνωρίσατε τον Θεό, μάλλον δε εγνωρίστητε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και φτωχά στοιχεία, εις τα οποία πάλιν ως πρώτερον θέλετε να δουλεύετε? Ημέρας παρατηρείτε και μήνας και καιρούς και εν αυτούς. Φοβούμαι δια σας μήπως ματέως εκοπίασα εις εσάς. Γίνεστος εγώ, διότι κι εγώ είμαι καθώς εις. Αδελφοί σας παρακαλώ, ουδόλως με αδικήσατε. Εξεύρετε δε ότι πρώτερον σας εκήρυξα το Ευαγγέλιο όνου εν ασθενεία της σαρκός. Και δεν εξουθενήσατε ουδέ απορρίψατε τον πειρασμό μου τόν εν τη σαρκή μου, αλλά με δέχτητε ως άγγελον Θεού ως Χριστόν Ιησούν. Τις λοιπόν είναι ο μακαρισμός σας, επειδή μαρτυρώ προς εσάς ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς σας ή θέλατε εκβάλει και δώσει εις εμέ. Εχθρός σας έγινα λοιπόν, διότι σας λέγω την αλήθεια. Δεικνύουσιν ζήλων προς εσάς, ουχή όμως καλών, αλλά θέλουσιν να σας αποκλείσωσι για να έχετε εσείς ζήλων προς αυτούς. Καλόν δε είναι να είστε ζηλωτέ προς το καλόν πάντοτε, και όχι μόνον όταν ευρίσκομαι μεταξύ σας. Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως ούμε ερχωθεί ο Χριστός εν ημίν, ήθελον δε να παρευρίσκομαι μεταξύ σας τώρα και να αλλάξω τη φωνή μου, διότι απορώ δια σας. Είπατε μη, οι θέλοντες να είστε υπό νόμων, τον νόμο δεν ακούετε? Δεν είναι γεγραμμένο ότι Αβραάμ γέννησε δύο υιούς, έναν εκ της δούλης και έναν εκ της ελευθέρας? Αλλά ο μεν εκ της δούλης εγεννήθηκα τα σάρκα, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, τα οποία είναι καταλληγορίαν, διότι αυτή είναι η δύο διαθήκε. Μία μεν από του όρους συνά γενώσα προς δουλίαν, ή της είναι η άγαρ, διότι το άγαρ είναι το όρος συνά εν τη Αραβία και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλίαν μετά των τέκνων αυτής. Η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι η ελευθέρα, ή της είναι μήτυρ πάντων ημών. Διότι είναι γεγραμμένον, εμφράνθητε στήρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνήν και βόησον ημίω δίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούς τον άντρα. Αμήν. Το καιρό εκείνο, που λένε και οι άνθρωποι, στην εκκλησία της Γαλατίας, στις εκκλησίες της Γαλατίας, αλλά και σε όλη την πρώτη αποστολική εκκλησία, πίστευαν, κήρυταν κάποιοι έξω από την αλήθεια, έξω από τη διδαχή των Αποστόλων, ότι για να σωθεί ένας άνθρωπος δεν φτάνει μόνο να πιστέψει στον Χριστό, αλλά θα πρέπει να κάνει και περιτομή και να φυλάει και τον νόμο εν γέννη. Και είχαν σαν παράδειγμα τον Αβραάμ, ο οποίος έκανε περιτομή, αν και μέχρι τότε δεν είχε δοθεί ο νόμος, αλλά δόθηκε πολλά χρόνια αργότερα. Ο Απόστολος Παύλος όμως επιμένει, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αποστόλων της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, ότι επέμεναν με μεγάλο ζήλο στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν υποχωρούσαν ούτε ένα πόντο, ούτε ελάχιστα. Προσπαθούσε λοιπόν να πείσει τις εκκλησίες της Γαλατίας που είχε εισχωρήσει αυτή η ζήμη. Μάλιστα παρακάτω θα διαβάσουμε που λέγει «Ο λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένσημο». Προσπαθούσε να πείσει για την αλήθεια του Ευαγγελίου τους Γαλάτες, τους οποίους πριν από αρκετό καιρό ο Παύλος, όταν τους είχε υποσχεθεί, αυτοί άκουσαν με μεγάλη προσοχή το Λόγο του Θεού από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, ενθουσιάστηκαν, πίστεψαν, αναγεννήθηκαν, βαφτίστηκαν εν ύδατι στο όνομα του Χριστού κατά το Λόγο του Θεού εις άφεση αμαρτιών, τους βάφτισε και ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, ήσαν ενθουσιασμένοι, όπως είναι κάθε ένας άνθρωπος όταν τον επισκέπτει ο Θεός, από την επίσκεψη του Θεού, αγάπησαν τόσο πολύ τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν τους εκήρυτε βρισκόταν σε πειρασμό σαρκός, όπως ο ίδιος ομολογεί αλλού. Άγγελος Σατάν εράπιζεν αυτόν δια την υπερβολή των αποκαλύψεων που ο Θεός έδιδε εις αυτόν
για να μην υπερηφανευθεί. Και αυτοί όχι μόνο δεν σκανδαλίστηκαν από τον πειρασμό του Παύλου, αλλά ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τόσο πολύ με αγαπήσατε, τόσο πολύ ενθουσιαστήκατε, τόσο πολύ χαρήκατε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο με αξίωσε ο Θεός, βρήκα χάρη ενώπιον του Θεού και σας κήρυξα, που αν ήταν δυνατόν, ακόμη και τα μάτια σας θα δίνατε, γιατί φαίνεται ότι είχε σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια του και ίσως αυτό να ήταν ο σκόλοπας για τον οποίο μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Ένα σοβαρό πρόβλημα με τα μάτια του. Και πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό, γιατί τις επιστολές σχεδόν όλες τις έγραφε καθ' υπαγόρευση. Υπαγόρευε άλλους και τις έγραφαν. Που σημαίνει ότι δεν μπορούσε ίσως να διαβάσει. Ίσως να γράψει. Δεν μπορούσε εν πάση περιπτώσει να βλέπει καλά. Σε αυτούς λοιπόν τους Γαλάτες που τους αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί τους θεωρούσε παιδιά του, επειδή αυτός τους κήρυξε το Ευαγγέλιο και από αυτόν πίστεψαν. Είχε μια ιδιαίτερη αγάπη σε όλους οι οποίοι δέχθηκαν τον Χριστό και ο Θεός τους έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, παιδιά Θεού, από το κήρυγμα που ο Θεός χάρισε την ευκαιρία, έδωσε τη δυνατότητα και τη χάρη και την αποστολή στον Απόστολο Παύλο να κηρύξει. Τους λέγει λοιπόν, εξηγώντας τους, γιατί βλέπει ότι πολλοί από αυτούς είχαν πιστέψει στο ότι θα πρέπει οι Γαλάτες, οι εθνικοί, να αποδεχθούν τον νόμο μαζί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τους λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λίγο πριν ότι όταν ο κληρονόμος της επαγγελίας μιας οικογένειας είναι νήπιος, αν και είναι κύριος κληρονόμος, υιός, μέχρι να ενηλικιωθεί είναι υπό επιτρόπους και είναι εις δουλείαν του πατρός του και εις δουλείαν των επιτρόπων του, πατρός του. Εις δουλείαν των παιδαγωγών του. Δεν είναι ελεύθερος, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά την ευθύνη της ζωής του την έχουν ο πατέρας του, οι επίτροποι που προσδιορίζει ο πατέρας του ή οι παιδαγωγοί του, οι δάσκαλοι του, πράγμα το οποίο ίσχυε πάντοτε και ισχύει και τώρα. Όμως όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, μιλάει πνευματικά βεβαίως για τους Ισραηλίτες, καθώς ήταν υπό τον νόμον και ο νόμος ήταν ο παιδαγωγός των Ιουδαίων στα πράγματα του Θεού, γιατί τους φανέρωσε ο Θεός με τον Μωυσή τον νόμο του, δηλαδή τι είναι αμαρτία, τους φανέρωσε ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού, τι είναι αμαρτία, τι είναι το δίκαιο και ποιος είναι ο εξυλασμός, ποια είναι η σωτηρία. Με τον νόμο λοιπόν φανέρωσε την δικαιοσύνη του ο Θεός, ο κλέψεις, οι φωνεύσεις, οι μοιχεύσεις κλπ. Την αμαρτία, εάν κλέψεις είσαι αμαρτία, αν φωνεύσεις και αν μοιχεύσεις είσαι αμαρτία, και τον εξυλασμό που είναι η μετάνοια. Μετανοώ και ο Θεός με συγχωρεί. Έτσι λοιπόν εξηγεί ότι εμείς οι Ιουδαίοι είμαστε υπό τον νόμον, ως νήπιοι, υπό επιτρόπους και μάλιστα υπό την δουλεία του νόμου. Όταν όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ο Θεός αποφάσισε και εξαπέστειλε τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιό του, τον Μονογενή, ο οποίος γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, εκ γυναικός και υπετάγει ο Ιησούς εις τον νόμο, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος άνθρωπος εξεπλήρωσε τον νόμο, γι' αυτό και είναι ο μόνος αναμάρτητος, δεν έζησε σαν εθνικός, γεννήθηκε από το σπέρμα του Δαβίδ, Ιουδαίος, έζησε σαν Ιουδαίος και εξεπλήρωσε τον νόμο και παρέμεινε αναμάρτητος εκ της δικαιοσύνης του νόμου. Ο διάβολος αγωνίστηκε όπως τον πρώτο Αδάμ να τον ρίξει να αμαρτήσει, δεν τα κατάφερε, μέχρι που πέθανε αναμάρτητος για τις αμαρτίες τις δικές μας. Και εκεί συνέτριψε την εξουσία του διαβόλου που εξαρτάται
που υφίσταται εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων. Ο άνθρωπος αμαρτάνει και μπαίνει στην εξουσία του διαβόλου. Είναι Άγιος, δεν έχει καμία εξουσία ο διάβολος αυτόν. Ο Μόσμος λοιπόν Άγιος εκ του νόμου, εκ της υπακοής του νόμου, ο μόνος άνθρωπος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς ο Χριστός. Υπετάγει λοιπόν στον νόμο γιατί? Πρώτον για να εξαγοράσει από τη δουλεία του νόμου τους υπό τον νόμον, ώστε να λάβουν και οι Ιουδαίοι αλλά και όλοι οι άλλοι την υιοθεσία. Δηλαδή όποιοι δεχθούν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι ο αληθινός Θεός, επικαλεστούν το όνομά Του, σώζονται, γιατί πιστεύουν στη θυσία Του ότι έγινε για τις αμαρτίες μας και στην Ανάστασή Του γιατί έγινε για τη δικαιώσή μας. Όποιος λοιπόν δεχθεί τον Ιησού Χριστό έχει την εξουσία από τον Πατέρα, αναγεννάται και έχει την εξουσία από τον Πατέρα να ονομάζεται παιδί Θεού. Ο Ιησούς λοιπόν ο Ναζωραίος υπετάγει στον νόμο, έγινε αναμάρτητος και εξαγόρασε από τη δουλεία του νόμου τους υπό τον νόμον για να λάβουν την υιοθεσία. Για να τους εξαγοράσει από την αμαρτία και από το διάβολο, καθώς αυτός ο ίδιος πέθανε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, άρα δεν χρειάζεται πλέον να πεθάνουν οι άνθρωποι για τις δικές τους αμαρτίες που θα έπρεπε, επειδή δέχονται το Χριστό και το αίμα του Χριστού που χύθηκε το αναμάρτητο καθαρίζει αυτούς από πάσης αμαρτίας. Και έτσι η πίστη τους στο όνομα του Χριστού λογίζεται εις δικαιοσύνη τους. Δεν είναι δίκαιοι, αλλά λογίζονται στα μάτια του Θεού δίκαιοι, γιατί πιστέψανε ότι κάποιος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έγινε το αρνίον το εσφαγμένον, έγινε ο αμνός του Θεού που σήκωσε τις αμαρτίες των ανθρώπων, των αμαρτωλών, για να είναι αυτοί όχι αναμάρτητοι αλλά συγχωρεμένοι, να έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες τους. Και έτσι αυτοί που δέχτηκαν τον Χριστό έγιναν ιοι, και σε αυτούς τους ιούς που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού Του, το πνεύμα του Υιού Του ο Θεός το εξαπέστειλε σε αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό και έλαβαν εξουσία να γίνουν Υιοί Θεού, το οποίο κράζει μέσα στην καρδιά τους Αβά ο Πατήρ, αγαπημένε μου Πατέρα. Όπως δηλαδή έκραζε ο Ιησούς ο Υιός του Θεού, αγαπημένε μου Πατέρα, από αυτό το πνεύμα ο Θεός πήρε του Υιού, εξαπέστειλε σε αυτούς τους οποίους αναγέννησε μέσα στην καρδιά τους και κράζουν εκ του περισσεύματος της καρδίας που είναι το πνεύμα του Υιού Αβά ο Πατήρ. Ώστε αυτοί όλοι που δέχθηκαν τον Χριστό δεν είναι πια δούλοι ούτε της αμαρτίας ούτε του νόμου, αλλά είναι ελεύθεροι, είναι ιοι, είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και τώρα απευθύνεται στους Γαλάτες. Αλλά κι εσείς κάποτε που δεν γνωρίζατε το Θεό, γιατί δεν είχατε ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν είχαν πιστέψει στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν είχαν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, δεν σας είχε αναγεννήσει ο Θεός ώστε να σας ανοίξει τη διάνοια, να διανοίξει τη διάνοιά σας για να γνωρίσετε προσωπικά, με προσωπική βιωματική εμπειρία των Ιησούν των Ναζωραίων, και γνωρίζοντες τον Ιησούν των Ναζωραίων τι είναι ο Υιός του Θεού, να γνωρίσετε τον Πατέρα Του και Πατέρα σας. Όταν δεν γνωρίζατε τον Θεό αλλά δουλεύατε εις τους μη φυσιώντας Θεού, εσείς οι εθνικοί, στα είδωλα, σε ψεύτικους θεούς, στους 12 θεούς οι Έλληνες και σε χιλιάδες θεούς όλοι οι άλλοι, ήσασταν δούλοι, όχι όπως οι Ιουδαίοι, αλλά όπως οι εθνικοί, των ξένων αυτών θεών, δούλοι της αμαρτίας. Οι Ιουδαίοι ήταν δούλοι του νόμου,
και εσείς ήσασταν δούλοι της αμαρτίας και των ψεύτικων θεών, δούλοι της πλάνης, δούλοι του ψεύδους, δούλοι του πατέρα του ψεύδους, δούλοι του διαβόλου. Γιατί άρχον και θεός του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Καθώς εσείς λοιπόν λατρεύατε ψεύτικους θεούς, είσαστε δούλοι των ψεύτικων θεών, που πίσω από αυτούς ήταν κρυμμένος ο ίδιος ο ψεύτης, ο πατήρ του ψεύδους, ο διάβολος. Τώρα όμως γνωρίσατε το Θεό. Και πιο σωστά ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο τον γνωρίσατε, αυτό σας εγνώρισε. Δηλαδή δεν προήλθε η γνωριμία σας με το Θεό στη δική σας πρωτοβουλία, αλλά όλη η πρωτοβουλία και όλο το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων ξεκινάει από τον Πατέρα, ο οποίος ελκύει με την αγάπη του τους ανθρώπους που βρίσκονται δούλοι της αμαρτίας. Όταν τον προσέξουν τον Κύριο οι άνθρωποι και δουν αυτόν που τους δείχνει τον Ιησού Χριστόν και πιστέψουν και επικαλεστούν το όνομά του, τότε ο Πατέρας τους αναγεννάει, τους αποκαλύπτει τον εαυτό του, και καθώς τους αποκαλύπτει τον εαυτό του τον γνωρίζουν, αφού προηγούμενα αυτός τους εγνώρισε. Αλλά τώρα λοιπόν, αφού εγνωρίσατε τον Θεό, περισσότερο δε σωστά εγνωρίσετε υπό του Θεού, πώς επιστρέφετε πάλι στα ασθενή και φτωχά στοιχεία, στα οποία πάλι ως πρώτερον θέλετε να είστε δούλοι? Πάλι δούλοι θέλει να είστε, και επιστρέφετε στα ασθενή και πτωχά στοιχεία του νόμου τώρα, που ήταν η τυπική λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν η διατροφή της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν οι εορτές της Παλαιάς Διαθήκης, που ήταν τύπος του μέλλοντος. Αλλά αυτά ήταν δουλεία για τους Ιουδαίους. Και εσείς τώρα που ελευθερωθήκατε από τη δουλεία του κόσμου και της αμαρτίας, θέλετε να δουλωθείτε στη δουλεία των Ιουδαίων? Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι φοβερό. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο οποίος όμως δεν έχει αναγεννηθεί, δεν έχει λάμψει το φως του Ευαγγελίου μέσα του, δεν έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστόν αναισθημένο, τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού με την οποία αναγεννήθηκε, επειδή δεν έχει αναγεννηθεί, δεν την έχει γνωρίσει, νομίζει ότι κάμνοντας πράγματα, όποια πράγματα, που ευαρεστούν το Θεό, ότι δικαιώνεται. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να πράττουν κατά τη δική τους γνώμη πράγματα με τα οποία δικαιώνονται και τα οποία είναι δουλεία, γιατί είναι ή ψέμα ή βάρος χωρίς αποτέλεσμα. Είναι τα, όπως λέγει η Γραφή, τα ασθενή και τα πτωχά στοιχεία του κόσμου τούτου. Και σήμερα υπάρχουν οι ανατολίτικες θρησκείες, που οι άνθρωποι εκεί ταλαιπωρούν το σώμα τους, έχουν βγάλει δικές τους διδασκαλίες από τάχα μου φωτισμένους ανθρώπους, και αγωνίζονται, παιδεύονται, είναι δούλοι αυτών των διδασκαλιών. Αλλά και μέσα στο χριστιανισμό φαίνεται αυτό. Θρησκείες προσκυμένου να είναι ευχαριστημένες με τον εαυτό τους ότι κάτι κάνουν και ευαρεστούν το Θεό, έχουν τα της Παλαιάς Διαθήκης, έχουν ιερείς, άμφια, κεριά, λιβάνια της Παλαιάς Διαθήκης, ιερούς τόπους όπως την Παλαιά Διαθήκη, αγιασμένα σκεύη, νερά και πολλά άλλα πράγματα. Και είναι σωστό αυτό που κάνουν, γιατί δεν είναι αναγεννημένοι. Και προσπαθούν μέσα από τις δικές τους απόψεις, τις παραδόσεις τις ανθρώπινες που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να ευαρεστήσουν το Θεό. Και ο Παύλος αναρωτιέται και λέει, καλά αυτοί, αλλά εσείς αναγεννημένοι, βαφτισμένοι στο νερό εις άφεση αμαρτιών, βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, τι είναι αυτό που κάνετε,
και γυρίζετε πάλι στα φτωχά και τα ασθενή για να γίνετε δούλοι αυτών. Και κοιτάτε μέρες και ενιαυτούς και μήνες και τυπικές λατρείες και περιτομή και όλα όσα έλεγαν οι Ιουδαίοι. Καταλαβαίνω για αυτούς που δεν έχουν αναγεννηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, να ζουν έτσι. Εκείνο όμως που δεν καταλαβαίνω είναι για αυτούς, για σας που έχετε αναγεννηθεί, που έχει επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Δεν κρίνει τους άλλους, αντιθέτως όταν πήγε στην Αθήνα με μεγάλο σεβασμό μίλησε για τα σεβάσματά τους. Σας βλέπω άνδρες Αθηναίοι εις άκρον θεολάτρες, γιατί είδα όλα τα σεβάσματά σας. Δεν τους ονειδίζει, καταλαβαίνει τη φύση του ανθρώπου, καταλαβαίνει ότι ένας άνθρωπος που ο πατέρας δεν τον αναγέννησε γιατί δέχτηκε τον Χριστό, δεν είναι ελεύθερος, είναι δούλος. Εκείνο που δεν καταλαβαίνει είναι τον άνθρωπο που τον αναγέννησε ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού να παραμένει δούλος. Πώς λοιπόν εσείς γυρίζετε πάλι στα ασθενή και φτωχά στοιχεία για να γίνετε δούλοι σε αυτούς, σε αυτά παρατηρούντες ημέρες, μήνες, καιρούς ενιαυτούς? Φοβάμαι, και εκφράζει το φόβο του, φοβάμαι μήπως εκοπίασα για σας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο εις μάτιν. Τι θα πει εις μάτιν? Δηλαδή σας κήρυξα, πιστέψατε, βασιλεία των ουρανών δεν έχετε. Γιατί όταν κάνει ο αναγεννημένος χριστιανός κατά τη γνώμη του το θέλημα του Θεού, τότε τι είναι? Παραβάτης του Λόγου του Θεού. Αν όμως, και ό,τι είναι ανομία είναι και αμαρτία, παραβαίνει το Λόγο του Θεού. Όπως κάναν την περιτομή σε μωρά παιδιά, κάνουν τώρα το βάπτισμα λέγοντας ότι αυτή είναι η περιτομή. Και όταν δεν είναι αναγεννημένοι, δεν έχει επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου σε αυτούς, το καταλαβαίνω, λέει ο Παύλος, αλλά σε εσάς τους Γαλάτες που έχετε γνωρίσει Ιησού Χριστόν, Κύριον, ανεστημένο, ένδοξο, να επιστρέφετε στη δουλεία. Και στρέφετε πάλι σε αυτούς, λέει, γίνεστε όπως εγώ. Και εγώ ήμουν δούλος των σαν Ιουδαίος του νόμου. Και εγώ είχα τις τυπικές λατρείες, είχα την περιτομή, είχα την διατροφή του νόμου, είχα τις εορτές, και εγώ ήμουν δούλος. Αλλά τώρα που ήρθε ο Χριστός, με ελευθέρωσε και είμαι ελεύθερος και είμαι Υιός του Θεού. Είμαι ελεύθερος. Γίνεστε λοιπόν καθώς είμαι εγώ, γιατί και εγώ που ήμουν δούλος είμαι όπως είστε εσείς. Εσείς ήσασταν δούλοι του κόσμου, εγώ ήμουν δούλος του νόμου. Εμένα με ελευθέρωσε ο Χριστός από τη δουλεία του νόμου και σας ελευθέρωσε ο Χριστός από τη δουλεία της αμαρτίας του κόσμου και των εθνών. Και τώρα εγώ είμαι ελεύθερος, γίνεστε κι εσείς ελεύθεροι. Μη βάζετε πάλι τον εαυτό σας κάτω από το ζυγό της δουλείας. Και τους θυμίζει πως ξεκίνησαν. Θυμάστε πως ξεκινήσατε, ότι όταν εγώ με ασθένεια στη σάρκα μου ήρθα, κήρυξα το Ευαγγέλιο, το ακούσατε, δεν εξουθενήσατε τον πειρασμό της σάρκος μου. Με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, ως τον ίδιο τον Χριστό, καθώς λέει ο Χριστός, όποιος δέχεται εμένα δέχεται τον Πατέρα μου και όποιος δέχεται εσένα που εγώ στέλνω δέχεται εμένα. Και εσείς με δεχθήκατε σαν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πού είναι λοιπόν η χαρά σας, πού είναι ο μακαρισμός σας, πού είναι ο ενθουσιασμός σας, πού είναι η ευλογία που είχατε τότε? Επειδή μαρτυρώ ότι τότε και τους οφθαλμούς σας θα βγάζατε, τόσο μεγάλος ήταν ο μακαρισμός σας, ο ζήλος σας, ο ενθουσιασμός σας, η ευλογία σας, και τα μάτια σας θα βγάζετε για να μου χαρίσετε. Τώρα έγινα εχθρός σας? Τώρα με βλέπετε σαν να είμαι απέναντι?
επειδή συνεχίζω να σας λέγω την αλήθεια, επειδή επιμένω στην αλήθεια, εσείς στεκόσαστε απέναντι. Γιατί? Γιατί πιστεύετε σε αυτούς που σας κηρύττουν το ψέμα, στους ψευδοδιδασκάλους, και πείθεστε από τον ζήλο που έχουν για σας. Δείχνουν ζήλο σε εσάς, δείχνουν ότι σας αγαπάνε, ότι σας προσέχουν, ότι σας φροντίζουν. Αλλά δεν είναι καλός αυτός ο ζήλος. Ο ζήλος δεν είναι ο καλός που θα σας οδηγήσει διά της αλήθειας στον Χριστό. Αυτός ο ζήλος που δείχνουν είναι για να σας οδηγήσει διά του ψεύδους σε αυτούς, ώστε όχι να είσαστε ζηλωτές της αλήθειας και του Χριστού, αλλά να είσαστε ζηλωτές αυτών. Δηλαδή προσπαθούν να σας κάνουν οπαδούς τους. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι τραγικό και επικίνδυνο χαρακτηριστικό των χριστιανών, όλων των ανθρώπων. Να προσπαθεί ο πατέρας να κάνει την οικογένεια οπαδούς του, να τον ακούνε. Θα μου πεις κακό είναι? Ναι. Να ακούμε το Χριστό. Εγώ, ο χριστιανός θέλει η οικογένειά του να ακούει το Χριστό, όπως και αυτός ο πατέρας ακούει το Χριστό. Δεν θέλουμε να πείθουμε τους ανθρώπους με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας λέγοντας έχουμε δίκιο, αλλά θέλουμε να πείθουμε τους ανθρώπους ο Χριστός να τους σώζει. Δεν δείχνουμε τον εαυτό μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Χριστό δείχνουμε. Είναι λάθος λοιπόν να θέλω να κερδίσω την αγάπη και το ζήλο των ανθρώπων, και μάλιστα χρησιμοποιούντες είτε το Λόγο του Θεού, είτε ακόμη χειρότερο το ψεύδος από το Λόγο του Θεού. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος, είτε ποιμένας, είτε πρεσβύτερος, είτε διάκονος, είτε αδελφός, είτε αδελφή, όταν θέλει να πείσει τους ανθρώπους για να τον ακούνε, και αυτός θα γκρεμίσει και τους ακούοντες θα γκρεμίσει. Όλοι θα γκρεπιστούνε. Τυφλός τυφλών οδηγούνται αμφότεροι στο βόθρο. Όταν τυφλός οδηγεί τυφλό, αμφότεροι οδηγούνται στο δρόμο, στο βόθρο. Ποτέ μη βάζουμε μπροστά μας τον εαυτό μας. Είναι ό,τι το πιο επικίνδυνο και για μας και για τους άλλους. Πάντοτε μπροστά μας θα βάζουμε το Χριστό. Πάντοτε μπροστά μας θα βάζουμε το Λόγο του Θεού. Δεν κηρύττουμε με λόγους καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με λόγους διδακτούς Πνεύματος Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο τι διδάσκει? Μέσα από το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν συστήνει άνθρωπο, ούτε δέχεται διδάσκαλο άνθρωπο. Και ο Χριστός λέει μην ονομαστείτε διδάσκαλοι, χαθήκατε. Μην ονομαστείτε καθηγητές, χαθήκατε. Ένας είναι ο δάσκαλός σας, ένας είναι ο καθηγητής σας, μόνο ο Χριστός. Αυτοί λοιπόν τι προσπαθούν να κάνουν? Να κερδίσουν την ψυχή σας, να κερδίσουν την καρδιά σας. Με αποτέλεσμα να χαθείτε όλοι. Ενώ ο Απόστολος Παύλος τι προσπαθούσε? Να κερδίσει τις καρδιές τους για το Χριστό. Μάλιστα είπε κάτι που το ξεκαθαρίζει. Από όλους, λέει, έναν βρήκα ισόψυχο. Ακούτε? Από όλους τους συντρόφους, τους συνδούλους, τους εργάτες, έναν βρήκα ισόψυχο. Τον Τιμόθεο. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του ισόψυχου που έμοιαζε στην ψυχή με τον Παύλο? Δεν ζητούσε τα δικά του ποτέ, αλλά ζητούσε τα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας κάνει έτσι, ιδιαίτερα τις έσχατες ημέρες, που η λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού κάνει τη διαφορά και τη σωτηρία.
Δεν είσαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα. Είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς. Κάνεις λάθος εσύ, εγώ κάνω πιο πολλά λάθη. Ο μόνος που δεν κάνει λάθη είναι ο Χριστός. Γι' αυτό δεν κηρύττουμε με καταπιστικούς λόγους χρησιμοποιώντας τη δική μας τη σοφία, αλλά με διδακτούς Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει, μην εξαπατάτε τον εαυτό σας. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός, να προσέξει, πρέπει να γίνει εξάπαντος μωρός για να τον κάνει ο Θεός σοφό. Τι σημαίνει να γίνει μωρός? Να ομολογήσει ότι δεν ξέρει. Να ομολογήσει ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί. Να ομολογήσει ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γι' αυτό επιμένει. Έγινα εχθρός σας επειδή σας λέγω την αλήθεια, γιατί εμπιστεύεστε αυτούς που δείχνουν ζήλο για σας, για να σας αποκλείσουν από το Χριστό, από την Εκκλησία, από την αλήθεια, ώστε να έχετε εσείς ζήλο για αυτούς. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, παρουσιάζεται επίσης το φαινόμενο μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος να θέλει να κάνει το διδάσκαλο, μαζεύει 5-6, κάνει δική του συμμελέτη, μην πει σε κανένα τίποτα. Αυτό είναι το κλασικό. Εμείς, και δημιουργούνται σούπερ πνευματικοί άνθρωποι, δημιουργούνται ομαδούλες οι οποίες χάνονται τελικά. Ενώ στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά και στους καθαρούς όλα είναι φανερά. Είμαστε επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Και τα επιχειρήματά μας, όταν επιχειρηματολογούμε, όταν έχουμε επιχειρήματα, δεν είναι άλλα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον οποίον εξετάζουμε με προσοχή, πως δεν έχουμε καταλάβει κάτι. Γιατί αυτά που δεν ξέρουμε, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, είναι διπλάσια εν τέλει από αυτά που ξέρουμε. Και όσο πιο πολλά μαθαίνουμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι πιο πολλά δεν ξέρουμε. Και αυτή είναι η σοφία. Μαθαίνω, αλλά δεν ξέρω. Όταν πεις μέσα σου, εγώ ξέρω, τότε θα κάνεις τα μεγαλύτερα λάθη και τα πιο σοβαρά. Γι' αυτό πάντοτε, ό,τι και να νομίσουμε ότι ο Θεός μας φανέρωσε, του κουβεντιάσουμε τους άλλους αδελφούς μας που έχουν πνεύμα Θεού, και όταν υπάρξει ομοφωνία, τότε λέμε ότι κατά πάσα πιθανότητα καλά τα λέμε. Γιατί μπορεί και εκεί να κάνουμε λάθη. Και έχουν γίνει κατά καιρούς πολλά λάθη. Όλες αυτές τις 2.000 χρόνια έχουν γίνει πολλά λάθη από ανθρώπους σωστούς, καλούς, ευλογημένους. Ένα παράδειγμα είναι ο πολύ καλός ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Άγιος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εδιώχθη από την επίσημη Εκκλησία, εξορίστη, και έκανε δύο πολύ σοβαρά λάθη. Είπε ότι ο Ισραήλ ποτέ δεν θα ξαναεπιστρέψει στην Ιερουσαλήμ. Πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, έκανε δύο λάθη. Και δεύτερον, είπε ότι είναι καλόν να προσευχόμαστε για τους νεκρούς, τα μνημόσυνα δηλαδή. Όμως δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε, επειδή έκανε δύο λάθη, ότι ήταν άνθρωπος του Θεού, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, με διωγμούς, υπέφερε διωγμούς, εξορίες για το όνομα του Χριστού. Ούτε αν κάποιος από εμάς κάνει κάποιο λάθος, θα πούμε ότι αυτόν άστονε. Όχι, κανέναν δεν αφήνουμε. Έναν μόνο δεν αφήνουμε, τον υπερήφανο. Αυτόν που νομίζει ότι είναι ο υπερδιδάσκαλος. Αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Νομίζει ότι είναι σοφός και κοροϊδεύει τον εαυτό του. Και δεν δέχεται να πει είμαι μωρός για να τον κάνει ο Θεός σοφό. Γι' αυτό συνεχίζει. Καλόν είστε, ο Απόστολος Παύλος, να είστε ζηλωτές, αλλά προς το καλόν πάντοτε. Όχι ζηλωτές έτσι σε οποιαδήποτε μορφή ζήλου. Καθένας άνθρωπος αποφασίσει για τον εαυτό του. Αλλά καλό είναι να είστε ζηλωτές, αλλά για το καλό πάντοτε. Και μάλιστα όχι να είστε ζηλωτές όταν βρίσκομαι μεταξύ σας, αλλά να είστε ζηλωτές της αληθείας και όταν δεν βρίσκομαι μεταξύ σας. Γιατί
Η καρδιά μας μας απατά. Όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία είμαστε ζηλωτές. Όταν είμαστε μόνοι μας έξω χάνουμε αυτό το ζήλο και τον ενθουσιασμό από φόβο, από ντροπή, από οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη σκέψη. Και ο Απόστολος Παύλος λέει πρέπει να είσαστε όπως είσαστε μέσα στην εκκλησία, να είσαστε και έξω από την εκκλησία. Ζηλωτής μέσα στην εκκλησία. Είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Έξω από την εκκλησία δεν βαριέσαι, δεν με βλέπει κανείς. Όχι, σε βλέπει ο Θεός και μέσα και έξω από την εκκλησία. Και βλέπει ότι μέσα είσαι ζηλωτής και έξω δεν είσαι και λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Τεκνία μου, και αποκαλεί τους Γαλάτες παιδιά του, γιατί αυτός τους εγέννησε με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έχετε, λέει, πολλούς παιδαγωγούς, αλλά δεν έχετε πολλούς πατέρες. Λέει στους Κορινθίους, εγώ σας εγέννησα. Και στους Γαλάτες λέει, εγώ σας εγέννησα. Προσέξτε, ο Χριστός λέει, μην ονομάσετε εσείς κανέναν πατέρα σας επί της γης. Πάτερ μου, πάτερ μου, πάτερ μου. Γιατί ένας είναι ο δικός σας ο πατέρας, ο ουράνιος. Αλλά σε αυτόν που κουράστηκε, που αγωνίστηκε, που βρήκε χάρη από το Θεό, κήρυξε και σώθηκαν, σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός δεν δίνει την εξουσία να είναι πατέρας, δίνει τη δουλεία να έχει πατρική αγάπη. Με πατρική αγάπη μιλάει ο Παύλος για αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά με οδύνες τους γεννήθηκαν στο Χριστό. Άλλο η πατρική εξουσία όταν λέω εγώ πάτερ μου σε έναν άνθρωπο, το οποίο είναι απαράδεκτο, και άλλο η πατρική δουλεία της αγάπης όταν εγώ αγαπάω κάποιον με πατρική αγάπη. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πατρικής αγάπης? Τον υπερασπίζομαι, τον φροντίζω. Ιδιαιτέρως μεριμνώ για το μέλλον του. Αγωνιώ για την καλή του συνέχεια. Τον υπηρετώ. Ό,τι μου ζητάει το κάνω, δηλαδή ταπεινώνομαι μπροστά του. Ο Παύλος δηλαδή δεν μιλάει με την εξουσία του πατέρα, με τη δουλεία της πατρικής του αγάπης προς τα τέκνα τους τους Γαλάτες. Και λέει τεκνία μου, για σας που είμαι πάλι σε οδύνες γένας όπως τότε. Τώρα όμως για να μορφωθεί, να διαμορφωθεί ο αληθινός Χριστός μέσα σας, πάλι είμαι σε αγωνία, την αγωνία του Πατέρα, της πατρικής αγάπης, τη δουλεία. Όχι την εξουσία του Πατέρα, τη δουλεία της πατρικής αγάπης του Πατέρα. Ήθελα να βρισκόμουν μπροστά σας. Ήθελα να βλέπα τα πρόσωπά σας και να δω πώς διαβάζετε αυτό που σας γράφω. Θα τα δεχτείτε με χαρά και θα χαρώ κι εγώ, ή θα τα απορρίψετε και θα λυπηθώ. Και συνεχίζει, πέστε μου να καταλάβετε, εσείς που θέλετε να είστε υπό τον νόμο, γιατί δεν φροντίζετε να μελετήσετε τον νόμο, να δείτε τι αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από τον νόμο. Δεν, ούτε για μια στιγμή, δεν ακυρώνει τον νόμο του Θεού, γιατί ο Χριστός δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο, ήρθε να τον εκπληρώσει. Ποτέ δεν μειώνει το ρόλο του νόμου του Θεού στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα στους Ιουδαίους. Εσείς λοιπόν που θέλετε να είστε υπό νόμων, πιστήκατε, γιατί δεν μελετάτε τον νόμο να δείτε τι γράφει? Και εξηγεί, ο Αβραάμ είχε δύο υιούς. Είχε τον έναν εκ της δούλης της Σάγαρ, ο οποίος γεννήθηκε εξ επιθυμίας σαρκός. Δηλαδή ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ πριν χρόνια ότι εσύ θα γεννήσεις ιόν, θα σου δώσω σπέρμα και το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη.
και πίστεψε ο Αβραάμ και λογίστηκε εις αυτόν δικαιοσύνη. Πέρασαν τα χρόνια. Και καθώς πέραναν τα χρόνια, λιγόστευε η πίστη του Αβραάμ, γιατί ήταν άνθρωπος. Πολύ περισσότερο λιγόστευε η πίστη της Σάρας, γιατί άρχισε να γερνάει. Και κάποια στιγμή διεπίστωσε ότι χαθήκανε και τα γυναικεία της, η ικανότητα να γεννήσει. Και πάει πίστης. Μας υποσχέθηκες, αλλά δεν το έκανες. Και η Σάρα, τι λέει στον Αβραάμ? Να η δούλη μου η Άγαρ. Πάρ' την να γεννήσει, γιατί πρέπει να έχουμε παιδί. Αλλά και ο Αβραάμ είχε χάσει την πίστη του. Και λέει, έχεις δίκιο Σάρα, και κάνει παιδί. Και κάνει τον Ισμαήλ. Αλλά ήταν το παιδί της σαρκός. Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Έναν λοιπόν εγέννησε ο Αβραάμ εκ της δούλης της Άγαρ, αλλά στη συνέχεια και μετά 12 χρόνια εγέννησε και τον Ισαάκ εκ της ελευθέρας, που είναι η Σάρα, διά της υποσχέσεως του Θεού, σαν αποτέλεσμα της επαγγελίας του Θεού. Άρα έχει δύο παιδιά ο Αβραάμ. Τον εκ της σαρκός, τον εκ της δούλης της Άγαρ, τον Ισμαήλ, και τον εξ επαγγελίας του Θεού, εκ της ελευθέρας, τον Ισαάκ. Τα οποία αυτά εξηγεί ο Παύλος τότε, ο Λόγος του Θεού σε εμάς σήμερα, καταλληγορία είναι οι δύο διαθήκες. Η διαθήκη προς τους Ιουδαίους και η διαθήκη προς τους εθνικούς. Η πρώτη διαθήκη, η μία μεν η γενώσα από το όρος Σινά, όταν ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος και εκεί έγινε ο χαμός, ώστε ο Μωυσής είπε, έμφοβος και κατάτρομος και τρομοκρατημένος είμαι, και κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει, γιατί ακούστηκε η φωνή του Θεού, σάλπιγγα Θεού, σκότος, γνώφος, χαμός έγινε εκεί πέρα στην παρουσία του Θεού. Η μία λοιπόν εκ του όρου Σινά γενώσα, η μία διαθήκη προς δουλείαν, η οποία είναι η Άγαρ. Η μία διαθήκη είναι η Άγαρ, η οποία γέννησε προς δουλείαν, γιατί είναι η δούλη και είναι στο όρο Σινά, και κατά παράξενο τρόπο, που είναι το σχέδιο του Θεού και ευχαριστούμε το Θεό, το Άγαρ στα αραβικά σημαίνει βράχος. Και οι Άραβες με τη λέξη βράχο εννοούσαν το Σινά. Και το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία. Και ταυτίζεται με τη σημερινή Ιερουσαλήμ, η οποία είναι εις δουλείαν μετά τον τέκνον αυτής. Η Ιερουσαλήμ η σημερινή είναι εις δουλείαν και τώρα και τότε και πάντοτε. Εις δουλείαν του νόμου. Γιατί είναι η διαθήκη της σαρκός του Αβραάμ. Όμως υπάρχει και η διαθήκη της επαγγελίας, η Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η ελευθέρα. Η Άγαρ είναι η δούλη και γέννησε με επιθυμία σαρκός, με σαρκικό φρόνημα και σαρκική γνώμη, με χαμένη την πίστη της Σάρας και του Αβραάμ, αλλά υπάρχει και η ελευθέρα η Σάρα, που γέννησε όταν δεν μπορούσε να γεννήσει, καθώς ο Αβραάμ επίστευσε εξ ελπίδος, δηλαδή λέει, δεν γίνεται να γεννήσει αφού είναι 90 χρονών, εγώ είμαι 100 χρονών. Πώς θα γεννήσει που μου λες εσύ Θεέ μου ότι θα μου χαρίσεις ένα χρόνο υιό? Και αμέσως άλλαξε γνώμη, σκέψη. Λέει, πράγματι δεν μπορεί να γεννήσει, αλλά αφού το λέει ο Θεός, αυτός που το λέει αυτός μπορεί να το κάνει. Και επίστευσε εξ ελπίδος στο Λόγο του Θεού. Έλπισε στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός είναι δυνατός να αναστήσει νεκρούς, άρα να αναστήσει και την έκρωση της Σάρας,
να αναστήσει τη σάρκα τη Σάρας, να αναστήσει και την έκρωση της σάρκας του Αβραάμ, πίστεψε και η πίστη του ελογίστη εις δικαιοσύνη για δεύτερη φορά και γέννησε η Σάρα. Αλλά γέννησε όχι εκ θελήματος σαρκός, αλλά εκ της επαγγελίας του Θεού. Και γέννησε η Σάρα τον Ισαάκ, που είναι η άλλη διαθήκη, η διαθήκη της επαγγελίας. Και έτσι πλέον υπάρχει η Ιερουσαλήμ στον Ισραήλ, που τα παιδιά της είναι δούλοι, δεν έχουν ελευθερωθεί ποτέ και δεν έχουν δεχθεί το Χριστό, και υπάρχει και η Ιερουσαλήμ στον ουρανό, η Άνω Ιερουσαλήμ, που είναι η ελευθέρα, και εμείς είμαστε παιδιά της. Παιδιά της Άνω Ιερουσαλήμ. Και ποια είναι η Άνω Ιερουσαλήμ? Η Εκκλησία εδώ και η Εκκλησία εκεί, αλλά αυτό περί της Άνω Ιερουσαλήμ και της Εκκλησίας, με τη χάρη του Χριστού, θα το πούμε την άλλη Πέμπτη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.